παράξη νομοθετικού περιεχομένου μέχρι να αντικατασταθεί από έναν αυτοκερδικό. Πριν σε αυτό το κομμάτι, θέλω να μείνω λίγο στα προγράμματα που εξήγηλε η Νέα Δημοκρατία. Πόσο ωραία την άγνοια. Τα δάνεια για τη νέα γενιά, που και πάλι οδηγείται τη νέα γενιά μέσα στις τράπεζες, με τα επιτόκια να έχουν εκτοξευθεί στο Θεό, δεν είναι μια λύση αυτή προφανώς, είναι μια ακόμα βόμβα. Γνωρίζετε όμως ότι έχουν 400.000 νέοι άνθρωποι αδυναμία να φύγουν από το πατρικό του οικογενειακό του σπίτι, από το παιδικό του δωμάτιο. Και σας λέμε 5.000 αιτήσεις για δάνεια. Και μάλιστα το ποσό είναι τόσο μικρό ώστε να αφορά σπίτια 30 και 40 τετραγωνικών. Πρώτο μεγάλο ψέμα. Δεύτερον, σε σχέση με τις επιδοτήσεις που τώρα βγάζετε, 20.000 είναι οι αιτήσεις που έγιναν. 1.350 ζευγάρια βρήκαν κατοικία, αυτή είναι η πρόταση που έγινε. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε σοβαρά. Χρειάζεται προστασία με θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και τη στέλη. Οικονομικά προστατευτεί. Πώς θα επιτευχθεί αυτό? Σας ευχαριστώ. Θα επιτευχθεί μέσα από την τράπεζα στέλης. Θα επιτευχθεί μέσα από την στήριξη των νέων ανθρώπων 24 έως 44 με διεύρυνση του επιδόματος στέγασης και με διεύρυνση του κριτηρίου. Φυσικά χρειάζεται φοιτητική αιστεία, θα πρέπει το ΕΝΕΔΙΒΗ να κάνει επιτέλους πράξη το σκοπό για τον οποίο προορίζεται και εδώ κάνουμε το Ταμείο Ανάκαμψη. Και σίγουρα, επαναλαμβάνω, η προστασία πρώτης κατοικίας είναι μέρημνα και ευθύνη όλων μας. Θέλω μία μικρή επισήμανση. Δεν μπορεί να αφήνουμε τη βραχυπρόνοια μίσθωση στο Airbnb ανεξέλεγκτο. Τι λέμε λοιπόν? Λέμε ότι πρέπει να μπει όταν έρθει στην τοπική αυτοδιοίκηση, απαγόρευση τη βραχυπρόνοια μίσθωση σε νομικά πρόσωπα μόνο σε φυσικά έως 3 ανάφημοι, να παίζουν τα ενίκια να βρουν νέοι άνθρωποι σπίτια.